Πάμε. Θυμάμαι, ήμουν εδώ ακριβώς στην πλατεία Αγία Σοφίας που είναι το πατρικό μου, εκείνο το δύσκολο βράδυ του Ιουνίου του 1978, όταν είχε χτυπήσει ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όλοι μας κρεμόμασταν από τα χείλη του σεισμολόγου Παπαζάχου και πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους που από τη μια πλευρά μας ενημέρωνε για ό,τι συνέβαινε, αλλά από την άλλη πλευρά την επόμενη μέρα βοήθησε έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη πλέον να έχει οπλιστεί, να έχει ένα αντισεισμικό κανονισμό, να έχει πιο ασφαλή κτίρια. Η παρακαταθήκη του αείμνηστου του καθηγητή Παπαζάχου είναι πολύ σημαντική και στο κλάδο των μηχανικών, των κατασκευών, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στη χώρα μας. Θεωρώ ότι έχει βρει άξιους συνεχιστές. Τον τιμούμε σήμερα, τον αποχαιρετούμε και όλοι συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να κατοικούμε, να ζούμε σε ασφαλή κτίρια, σε ασφαλής πόλης. Τα συλληπιτήρια στους οικείους του και πραγματικά την ευγνωμοσύνη για το τόσο σημαντικό έργο όλων αυτών των